Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα βίντεο review ή ανάλυση αν προτιμάτε καλύτερα της ταινίας Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Σε αυτό το βίντεο θα πω τη δική μου γνώμη και θα αναλύσω τις post-credits σκηνές της ταινίας, οπότε προφανώς υπάρχουν spoilers σε σημείο που θα δώσω ξανά σχετική υπενθύμηση. Μετά από αρκετή αναμονή λοιπόν είχαμε την κυκλοφορία του Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Πρόκειται για την 28η ταινία του κινηματογραφικού συμπάντος της Marvel και τη δεύτερη ταινία όπου έχουμε ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Doctor Strange του Benedict Cumberbatch μετά την ταινία του 2016. Στην ταινία βλέπουμε να διευρύνονται ακόμα περισσότερο οι γνώσεις που έχουμε για το πολυσύμπαν μετά το Spider-Man No Way Home. Βλέπουμε ξανά τον Doctor Strange να προσπαθεί να προστατεύσει την America Chavez, ένα νέο χαρακτήρα στο MCU. Η Αμερική έχει τη δυνατότητα να μεταφέρεται ελεύθερα στο πολυσύμπαν. Έτσι την καταδιώκουν δαίμονες για να κλέψουν τις δυνάμεις της, ενώ ο Doctor Strange ζητά βοήθεια από τη Wanda Maximoff, τη γνωστή μας Scarlet Witch. Την σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει ο Sam Raimi, κάτι για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω πριν δώσω την προειδοποίηση για spoilers. Παρά τις όποιες αμφιβολίες υπήρχαν για το αν θα αφήσουν τον Ράιμι να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα και να δώσει ένα δικό του ύφος στην ταινία, οφείλω να πω ότι το πάντρεμα του στυλ του Ράιμι με το MCU ήταν εξαιρετικό. Πολλοί αναφέρουν κατά καιρούς ότι οι ταινίες του MCU είναι παρόμοιες και σου προσφέρουν μια ανακυκλωμένη εμπειρία ξανά και ξανά, ενώ δεν αφήνουν τους σκηνοθέτες να βάλουν τις δικές τους πινακές αφού πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη ιστορία. Εγώ έρχομαι να πω ότι το MCU με τον Doctor Strange in the Multiverse of Madness αλλά και άλλες ταινίες του σύμπαντος έρχεται να ακυρώσει εντελώς αυτές τις θεωρίες. Πολλές φορές παρατηρούμε στο MCU τους σκηνοθέτες να βάζουν τις δικές τους ξεχωριστές στιλιστικές φράγιδες σε ταινίες τους στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Σκηνοθέτες όπως ο James Gunn, ο Taika Waititi και η Chloe Zhao προσφέραν στις δικές τους ταινίες μια φρέσκια πνοή. Η νέα ταινία του Doctor Strange όμως είναι το αποκορύφωμα όλου αυτού. Μια ταινία με horror στοιχεία, με ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ που με ότου δεν έχουμε ξαναδεί στο MCU, οπότε καταλαβαίνουμε ότι δόθηκε αρκετή ελευθερία στο Raimi να δουλέψει. Οι επικριτές του MCU μπορούσαν να πούν αρκετά για την ομοιότητα των ταινιών με υπερήρωες, αν και αυτό μπορεί να ισχύει ειδικά πριν από την εισαγωγή ταινιών με πιο ξεχωριστή αίσθηση όπως τον Guardians of the Galaxy. Το σίγουρο πάντως με την ταινία Doctor Strange in the Multiverse of Madness είναι ότι είτε είσαι φαν του MCU είτε όχι, είναι μια ταινία που δεν μπορείς να βαρεθείς. Περνάω τώρα στο μέρος του review με περισσότερα spoilers, οπότε προχωρήστε με δική σας ευθύνη αν δεν έχετε δει την ταινία. Ναι, ο Iron Man πεθαίνει στο Endgame. Εντάξει, ένα μικρό αστείο για να προλάβετε να φύγετε. Αν δεν έχετε δει την ταινία και θέλετε να την απολαύσετε χωρίς spoiler, τώρα όντως προχωράμε. Αυτό που έχω να πω ως πρώτο σχόλιο είναι ότι η ταινία μου άρεσε πάρα πολύ, από τη σκηνοθεσία μέχρι την εισαγωγή των νέων χαρακτήρων, αλλά και το character development των παγιών. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ το casting, το cameo, όχι τόσο πολύ όμως η σύντομη τους παρουσία. Η ταινία μας συγκλώνησε με τα όσα πρόσφερε, ειδικά εφέ που ρίχνουν στα γόνια, όπως και το μακιγιάζ των ηθοποιών. Κάτι άλλο που μου άρεσε και βοήθησε την πλοκή της ταινίας, αν και κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν ένα φτηνό τέχνασμα, είναι η θεωρία ότι τα όνειρά μας είναι ουσιαστικά ματιές σε άλλα σύμπαντα, δηλαδή βλέπουμε τη ζωή του εαυτού μας σε ένα άλλο σύμπαν. Στην ταινία βλέπουμε τη Wanda να αναζητεί ένα σύμπαν με τον Billy και τον Tommy, τα δύο της παιδιά που σύμφωνα με τα λεγόμενά της υπάρχουν σε κάθε σύμπαν εκτός από το δικό της. Έτσι κυνηγά την America Chavez για να της κλέψει την υπερδύναμή της που είναι το να ταξιδεύει μεταξύ των συμπάντων. Έχουμε την εναρκτηρία σκηνή όπου η Αμερική κυνηγείται από τέρατα με έναν άλλον Doctor Strange, τη σκηνή στο γάμο της Christine όπου συναντά το δικό μας Doctor Strange και στη συνέχεια έχουμε την αποκάλυψη ότι η Wanda είναι ο μεγάλος κακός της ταινίας όταν ο Strange πάει για να ζητήσει τη βοήθειά της. Μου άρεσε επίσης η σκηνή στο Camartage όπου είδαμε την πραγματική δύναμη της Wanda ενώ οι horror πινεγιές ήταν και πάλι πολύ έντονες. Από εκεί και πέρα περνάμε αρκετό χρόνο στο Universe 838, μια παράξενη πραγματικότητα στην οποία περνάς με κόκκινο και αντικρίζουμε τον Μόρτο, αυτή τη φορά να είναι φιλικός προς τον Strange. Επίσης η γη 838 υπάρχει και στα comics, ενώ στην ταινία γίνεται αναφορά στη δική μας γη ως 616, βγαλμένο και αυτό από τα comic. Ο Quentin Beck ή αλλιώς Μυστήριο στην ταινία Spider-Man Far From Home αναφέρεται στη δική μας γη ως 616, αλλά από ό,τι αποδείχθηκε στην ταινία έλεγε ψέματα, οπότε στην τύχη πέτυχε τον αριθμό. Highlight αυτού του σύμπαντος είναι φυσικά η ομάδα των Illuminati, μια εξαμελής ομάδα ηγετών από υπερήρωες, οι οποίοι κυριολεκτικά καταστρέφονται στη συνέχεια από τη Wanda. Μαθαίνουμε την αλήθεια για τον Doctor Strange αυτής της πραγματικότητας και το τι έγινε στη μάχη με το Thanos. Όσο αφορά την ομάδα των Illuminati, είδαμε ξανά τη Hayley Atwell αυτή τη φορά να ενσαρκώνει σε live action την Captain Carter. Θυμίζω ότι είχε δανείσει τη φωνή της στο χαρακτήρα στη σειρά What If. Επίσης επιστρέφει και η Lashana Lynch ως Maria Rambeau σε μια άλλη έκδοση της Captain Marvel, αν αυτή είχε πάρει τις δυνάμεις της αντί της Carol Danvers. Τώρα στα πιο extreme cameos έχουμε τον Black Bolt των Inhumans από την ομώνυμη σειρά του NBC η οποία ακυρώθηκε στη μία σεζόν, ας πούμε απλά ότι δεν ήταν και η καλύτερη σειρά.
Ένα ονειρεμένο fan cast πολλών χρόνων έγινε πραγματικότητα αφού είδαμε τον John Krasinski να υποδίεται τον Reed Richards aka Mr. Fantastic από τους Fantastic Four που ελπίζουμε να δούμε και σε άλλες μελλοντικές ταινίες. Ο Reed Richards είναι και ο ιδρυτής του Baxter Foundation στο οποίο δουλεύει η Christine αλλά και τα Ρομπόρτ Ούρτρον, το σύστημα που από ό,τι φαίνεται πέτυχε σε αυτόν τον κόσμο. Ο μεγαλύτερο reveal, αν και είχε γίνει γνωστό και από τα trailers, γίνεται με την εμφάνιση του Charles Xavier, γιος του Professor X, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής των Illuminati. Βλέπουμε ξανά τον Patrick Stewart να επιστρέφει στο θρυλικό ρόλο του από το X-Men franchise αλλά να πεθαίνει για ακόμη μια φορά. Από εκείνο το σημείο και μετά έχουμε κυριολεκτικά το χάος. Μαθαίνουμε ότι ο Dr. Strange σκοτώθηκε από τους Illuminati λόγω της σύνδεσης που είχε με τον Darkhold, επειδή κρίθηκε ένοχος για τη σύγκρουση δύο άλλων universes. Ο Black Bolt τον ισοπαίδωσε με την υπερδύναμή του, τη φωνή του, η οποία μπορεί να αφανίσει βουνά. Παράλληλα, η Scarlet Witch μέσω του Dreamwalking κυριεύει το σώμα της Wanda σε αυτή την πραγματικότητα σε μια σκηνή που σε ανατριχιάζει πραγματικά. Εισβάλλει στα headquarters των Illuminati και ακολουθεί σφαγή. Βλέπουμε τα μέλη της ομάδας των Illuminati να πεθαίνουν ένας προς έναν. Η Wanda εξαφανίζει το στόμα του Black Bolt και αυτός απεγνωσμένος βγάζει μια κραυγή ανατινάζοντας το κεφάλι του. Ο Mr. Fantastic πεθαίνει αφού η Wanda αποσυναρμολογεί ολοκληρό του το σώμα. Η Captain Carter μοιράζεται στη μέση από τη δική της ασπίδα, ενώ η Captain Marvel συντρίβεται από ένα άγαλμα. Ο θάνατος του Professor X είναι ακόμη πιο τραγικός. Μπαίνει στο μυαλό της Wanda με σκοπό να τη σώσει, αλλά η Scarlet Witch τον προλαβαίνει και το σκοτώνει. Η καταδίωξη που ακολουθεί είναι ευγαλμένη από ταινία τρόμου. Όταν τελικά η Wanda καταφέρνει να πάρει την Αμερική, ο Strange και η Christine καταλήγουν σε ένα κατεστραμμένο σύμπαν, το οποίο έχει ως μόνο επιζώντα μια άλλη εκδοχή του Dr. Strange, ο οποίος χρησιμοποιεί τον Darkhold. Εκεί έχουμε τη μουσική μάχη που βρίσκει νικητή το δικό μας Dr. Strange, ο οποίος θα ονειροβατήσει τώρα με τη σειρά του για να κυριεύσει το πτώμα του Strange που πέθανε στην έναρξη της ταινίας, γίνοντας μας μια εκδοχή του Zombie Strange. Ακολουθεί η τελική μάχη όπου ο Strange καταφέρνει να αντιθασεύσει τις ψυχές των καταραμένων και τις αξιοποιεί ως μανδύα. Η Αμερική βρίσκει το θάρρος να αντιμετωπίσει τον Γουάντα και ενδιαφέρον είναι το ότι με την πρώτη γροθιά την στέλνει σε ένα σύμπαν που μοιάζει με κόλαση, οπότε εκεί θεωρεί ότι ανήκει. Αλλά στη συνέχεια αποφασίζει να της δώσει αυτό που επιθυμεί. Την στέλνει πίσω στο σύμπαν 838, εκεί όπου ο Μπίλι και ο Τόμι έντρομοι την βλέπουν σαν ένα τέρας. Καταλαβαίνει τα λάθη της και καταστρέφει τον ναό και τα Darkhold σε όλα τα σύμπαντα. Αφήνουμε τον Dr. Strange πλέον ανανεωμένο. Φτιάχνει το σπασμένο του ρολόι, τον βλέπουμε να περπατά στον δρόμο, η μουσική γίνεται πιο έντονη και το τρίτο του μάτι εμφανίζεται, όντας συνέπεια από τη σύνδεσή του με τις ψυχές των καταραμένων. Το μέλλον της Wanda αποτελεί ένα ερωτηματικό. Δεν πιστεύω απλά να αποχαιρετήσει έτσι το MCU. Ενώ η Αμερική γίνεται μαθητής στο Camartage, με τον Wong να εξακολουθεί να είναι ο Sorcerer Supreme. Στον Doctor Strange in the Multiverse of Madness βλέπουμε κάποιες από τις πιο βιαίες σκηνές στην ιστορία του MCU, ενώ η ταυτότητα του Raimi είναι εμφανής από την αρχή μέχρι το τέλος της ταινίας. Η παραξενιά και το horror στοιχείο που θέλει να βάλει ο σκηνοθέτης στην ταινία είναι εμφανέστατα από τον τρόπο με τον οποίο είναι σχεδιασμένα τα πλάσματα που κυνηγούν την America Chavez μέχρι τη διαχείριση των Cameo. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στην ταινία, ειδικά στις σκηνές καταδίωξης από τη Wanda, καταδεικνύουν το horror στοιχείο, ενώ η μουσική επένδυση βοηθά ακόμα περισσότερο στο να σου δώσει αυτή την αίσθηση. Βλέπουμε μια άλλη εκδοχή ενός Zombie Strange, τον οποίο είδαμε και στο What If, και άλλα πολλά τρομακτικά κλισέ από ταινίες τρόμου που μας φαίνονται φρέσκια σε αυτή την ταινία με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται. Πολλοί ίσως αναρωτηθούν το αν η ταινία αυτή με τα horror στοιχεία είναι ειδική για παιδιά. Ναι, συμβαίνουν κάποια ανατριχιαστικά συμβάντα και φρικιαστική θανάτη στην ταινία, αλλά βρισκόμαστε σε ένα σύμπαν όπου ο μισός πληθυσμός χάθηκε για 5 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι την ταινία μπορούν να τη δουν και παιδιά, αν έχουν δει τις προηγούμενες ταινίες, ενώ δεν υπάρχει και κάτι ακραία τρομακτικό. Ένα από τα αρνητικά σημεία που μπορώ να διακρίνω στην ταινία είναι το pacing. Ουσιαστικά, αν χωρίσω την ταινία σε τρία μέρη, μόνο το δεύτερο κυλούσε σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ το πρώτο και τρίτο έδειχναν να κυλούν γρήγορα και με εύκολους διαλόγους, έτσι ώστε να προχωρήσει η ταινία. Δεν είναι ένα πολύ κακό σημείο, αλλά είναι κάτι που θα μπορούσε να διορθωθεί αν είχαμε έστω 20 λεπτά περισσότερα στη διάρκεια της ταινίας. Αδιαφυσβήτητα, μερίδιο της επιτυχίας της ταινίας Doctor Strange in the Multiverse of Madness οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαιρετικές ερμηνείες ανεξαιρέτως. Εξ αρχής ξέραμε για το ταλέντο των ηθοποιών, αλλά Benedict Cumberbatch και Elizabeth Olsen πραγματικά δίνουν ρέστα σε αυτή την ταινία, ειδικά όταν αναλογιστείς ότι έπρεπε να παίξουν και τις διαφορετικές εκδοχές τους που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ταινίας. Η Elizabeth Olsen μας υπενθυμίζει συνεχώς πόσο εύκολα μπορεί να κλέψει την παράσταση ως Wanda Maximoff. Όσοι κακιά της ταινίας καταφέρνει να σου περάσει τον πόνο που νιώθει και το που μπορεί να φτάσει, ενώ μέσα από τον πόνο της φωνής της καταλαβαίνεις ότι μπορεί να τα βάλει με τον οποιοδήποτε πριν μας δείξει τις δυνάμεις της. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η εμφάνιση της Xochitl Gomez, αν αναφέρω σωστά το όνομά της, όσες συνεντεύξεις της και να παρακολουθήσω δυσκολεύομαι. Έκανε μια αξιοθαύμαστη δουλειά φέρνοντας την America Chavez στο MCU και ελπίζουμε ότι θα δούμε περισσότερα από το χαρακτήρα της στο μέλλον.
ενώ η Rachel McAdams έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε σε μια ακόμη Christine Palmer. Φυσικά ο Benedict Cumberbatch ήταν υπέροχος όπως πάντα, σε σημείο που πλέον η αμερικάνικη του προφορά μου ακούγεται πιο συνηθισμένη από τη βρετανική. Από τα αγαπημένα μου σημεία της ταινίας ήταν οι μάχες, οι οποίες διέθεταν εξαιρετικές χορογραφίες, με highlight τη μάχη μεταξύ των δύο Strange εκεί όπου ζωντάνευαν οι νότες σε μια μουσική μάχη. Εδώ ξαναρχόμαι να αναφέρω την εξαιρετική μουσική επένδυση της ταινίας. Το μουσικό σκορ από τον Danny Elfman είναι υπέροχο. Μιλάμε άλλωστε για έναν από τους καλύτερους συνθέτες στο χώρο. Νιώθεις τη μουσική να κυριαρχεί σε αρκετές σκηνές και ο κάθε χαρακτήρας δίνεται ιδανικά με τη μουσική που του αρμόζει. Η θέαση της ταινίας ίσως να αξίζει μόνο και μόνο για αυτό το στοιχείο. Τα ειδικά εφέ της ταινίας ήταν επίσης το υψηλότερο επίπεδο που έχουμε δει στις ταινίες Marvel. Η σκηνή που ο Strange με την Αμερικά διασχίζουν τα σύμπαντα είναι εντυπωσιακή, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας και τα τοπία αλλά και οι μάχες δείχνουν εξαιρετικά. Ωραία ήταν και η πλοκή της ταινίας αφού οι ήρωες εκμεταλλεύονταν τις αδυναμίες τους για να ξεπεράσουν εμπόδια. Η ευκαιρία που έδωσε ο Strange στην Αμερικά, στην οποία δεν έπιασε τη δύναμή της, ίσως να μας δείχνει τι έμαθε από το Spider-Man του Tom Holland, ο οποίος ήθελε να δώσει την ευκαιρία στους εχθρούς του να επιστρέψουν πίσω στα σύμπαντα τους ζωντανοί. Αν και δεν θυμάται τον Peter Parker ο Strange, θυμάται τις περιπέτειες που έζησε μαζί του Spider-Man. Η πρώτη ταινία του Raimi στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel σίγουρα έχει και προβλήματα αφού σε κάποιες στιγμές μοιάζει ακατάστατη. Η ακαταστασία όμως αυτή ταιριάζει σχεδόν απολύτω σε μια ταινία του Doctor Strange. Εν κατακλείδη, για να πω τη βαθμολογία μου για την ταινία πριν προχωρήσω με τα credit scenes, είναι η ταινία Doctor Strange in the Multiverse of Madness μια καλή ταινία, αδιαφυσβήτητα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσε να είναι καλύτερα, βεβαίως. Κρατάω περισσότερο το ότι το σενάριο είναι εντελώς αυθόρμητο και υπάρχουν κάποιες περίεργες και βιαστικές στιγμές οι οποίες δεν προσθέτουν τίποτα στη συνολική ιστορία ή την ανάπτυξη χαρακτήρων. Αξίζει όμως αδιαφυσβήτητα την προβολή. Αυτή είναι η βαθμολογία μου για την ταινία. Πάμε τώρα στις σκηνές μετά τα credits. Υπάρχουν δύο σκηνές, η μία μας προειδιάζει για το τι θα ακολουθήσει στο μέλλον για τον Dr. Strange, η άλλη ήταν σαν κάποιο είδους φάρσα σε εμάς που περιμέναμε. Βλέπουμε ξανά τον Dr. Strange να περπατά στο δρόμο και το διακόπτει η Clea, την οποία βλέπουμε για πρώτη φορά στο MCU να την υποδίεται η Charlize Theron. Η Clea λέει στο Strange ότι δημιούργησε μια εισβολή σε άλλο σύμπαν, κάτι που πρέπει να φτιάξουν. Τότε ανοίγει ένα σχίσμα με το σπαθί της που οδηγεί στον Dark Dimension. Ο Strange αυτή τη φορά ανοίγει περήφανα το τρίτο του μάτι και περνούν μέσα από την πύλη. Η Clea είναι η Sorcerer Supreme της σκοτεινής διάστασης και η ανιψιά του Ντορμάμου, τον οποίο είδαμε στην πρώτη ταινία. Η Clea στα κόμικς είναι στενή συνεργάτης του Strange που στη συνέχεια γίνεται και η σύζυγός του. Η λέξη εισβολή που χρησιμοποιεί η Clea δεν είναι τυχαία, καθώς ίσως να δίνει το hint για ένα πολύ μεγάλο crossover στο MCU, αυτό των Secret Wars. Στην δεύτερη σκηνή μετά το τέλος των credits βλέπουμε ξανά τον ηθοποιό Bruce Campbell, ο οποίος κάνει cameo σε πολλές ταινίες του Raimi, μεταξύ τους και η τριλογία Spider-Man. Υποδίεται τον πλανόδιο πολιτή τον οποίο εξάσκησε ένα ξόρκιο Strange για να χτυπά τον εαυτό του για 3 εβδομάδες. Βλέπουμε το τέλος αυτής της κατάρας, ο ηθοποιός κοιτάει την κάμερα και μας λέει «It's over». Δεν νομίζω να χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω σε αυτό, ήταν ένα είδος τρολαρίσματος από την Marvel. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μέχρι τώρα, ελπίζω να τα ξαναπούμε και ανυπομονώ να κάνω βίντεο review για ταινίες της Marvel.